Καλημέρα, Άννα. Χθες το απόγευμα η κυρία Μέη έδωσε νομίζω σαφείς ενδείξεις ότι προσανατολίζεται στο να συμμετάσχει σε μια στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία. Πρόχθες, επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Εμμανουέλ Μακρόν, είχε ζητήσει περισσότερες αποδείξεις. Χθες είπε ότι πλέον υπάρχει, ότι μάλλον ξεδιαλύνεται γρήγορα η εικόνα για το τι συνέβη στην Ντούμα με την καταγγελόμενη χημική επίθεση. Αυτό που έγινε γνωστό χθες το βράδυ, λοιπόν, είναι ότι σήμερα συγκαλείται εκτάκτος Υπουργικό Συμβούλιο, Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο χαρακτηρίζεται εδώ. Πριν από λίγο επιβεβαιώθηκε ότι αυτό θα είναι στις 5.30 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Και εκεί η κυρία Μέη λοιπόν αναμένεται να ζητήσει και να λάβει την έγκριση των υπουργών της για στρατιωτική συμμετοχή της Βρετανίας στην υποαμερικανική διοίκηση επιχείρηση. Είναι κρίσιμο το τι μορφή θα πάρει αυτή η στρατιωτική συμμετοχή της Βρετανίας. Οι Βρετανοί έχουν βέβαια την βάση τους στο ακροτήρι στην Κύπρο, όπου υπάρχουν μαχητικά αεροσκάφη, μεταγωγικά αεροσκάφη, αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Υπάρχει σήμερα και η πληροφορία, η οποία δεν επιβεβαιώνεται, είναι ούτως ή άλλως πολύ δύσκολο να επιβεβαιωθεί, ότι τουλάχιστον ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο κατευθύνεται προς την Ανατολική Μεσόγειο ανοιχτά της Συρίας, έτσι ώστε να είναι σε θέση εφόσον αποφασιστεί να πλήξει στόχους με πυράβλους Tomahawk. Είναι πληροφορία που μεταδίδεται από ορισμένες εφημερίδες. Αλλά το άλλο κρίσιμο στοιχείο στην απόφαση της κυρίας Μέη είναι ότι φαίνεται πως δεν θα περιμένει την επιστροφή των βουλευτών τη Δευτέρα μετά από τις διακοπές του Πάσχα για να λάβει την κοινοβουλευτική έγκριση. Και αυτό έχει δεν ιδιαίτερη είναι σημασία υποχρεωμένη. Για να κατανοήσουμε ενδεχομένως ή εν πάση περιπτώσει να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε, Θανάση, και τις προθέσεις της Τερέζα Μέη. Το ένα βέβαια έχει ένα κομμάτι αυτής της συζήτησης έχει να κάνει με τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν και θα υπάρχουν στη Βρετανία εφόσον δεν ζητηθεί η γνώμη, η έγκριση των βουλευτών. Το άλλο έχει να κάνει ακριβώς με τα χρονοδιαγράμματα. Επιστρέφουν τη Δευτέρα οι βουλευτές. Οι περισσότεροι σχολιαστές εδώ, Άννα, λένε ότι για να θέλει η κυρία Μέη να λάβει τις αποφάσεις πριν από την επιστροφή των βουλευτών, πάει να πει πως ίσως κάτι ετοιμάζεται πριν από την Δευτέρα, μέσα στις επόμενες ώρες, στις επόμενες αμέσως ημέρες. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Μέη ξέρει ότι ενδεχομένως να είναι και δύσκολο να πάρει την έγκριση των βουλευτών. Το 2013, υπενθυμίζω, ο Ντέιβιντ Κάμερον είχε χάσει αντίστοιχη ψηφοφορία για επέμβαση κατά θέσεων του Προέδρου Άσαντ στη Συρία, πάλι μετά από μια χημική επίθεση. Η κυρία Μέη, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται να έχει κατασταλάξει ότι η Βρετανία πρέπει να συμμετάσχει σε μια στρατιωτική επιχείρηση στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, οι πληροφορίες από τους αναλυτές θέματα άμυνας λένε ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση η συμμετοχή της Βρετανίας θα έχει υποστηρικτικό ρόλο, ενδεχομένως να μην αναλάβει δηλαδή πρώτη τα χτυπήματα κατά κέριων στόχων ή τα μεγάλα χτυπήματα. Και ότι αν κάτι τέτοιο το θελήσει η κυρία Μέη, θα πρέπει έστω και την επόμενη εβδομάδα και έστω αφού έχουν αρχίσει οι επιχειρήσεις στη Συρία, να πάει στο Κοινοβούλιο για να λάβει την έγκριση για μια πιο μακροπρόθεσμη, πιο μακρόχρονη στρατιωτική συμμετοχή σε όποια επιχείρηση στην Συρία.